συγκεκριμένα. Αυτό το πράγμα θα δούμε τι θα γίνει και θέλω να έχουμε έτσι εκ νέου μια συνάντηση. Να έχουμε πάλι νεκτάρια συστατικά νέα εδώ, αν μπορέσει να έρθει πάλι εγώ μαζί θέλω μας, να δούμε σας... και στα τρία βήτα τι θα γίνει. Βούλα, Βουλιαγμένη. Ακριβώς, νοτιότερα. Ναι. Η εφημερίδα ακουμπάει και αυτούς τους δήμους, έχει καλύπτει ουσιαστικά από εκεί μέχρι και τον Άγιο Δημήτριο. Ο Άγιος Δημήτριος δεν είναι το μεγάλο ερωτηματικό των εκλογών. Εγώ θέλω να κλείσω με την εξής αρχή. Να πούμε ότι χθες ήταν η μεγάλη γιορτή της σοφίας, πίστης, αγάπης και ελπίδας. Θέλω να πω δηλαδή με αυτό ότι όλοι οι υποψήφοι κατεβαίνουν και διέπονται ουσιαστικά από πίστη και από ελπίδα για να νικήσουν ή για να έχουν όποια επιτυχία θεωρούν αυτοί ικανοί. Το ζητούμενο λοιπόν για μένα και νομίζω το ζητούμενο είναι να αντικατέχονται και να αναζητούν στις αποφάσεις τους τη σοφία και την αγάπη. Μάλιστα. Να μας δώσω και την τελευταία πινελιά για την Ηλιούπολη. Αυτό η Ηλιούπολη. Η Ηλιούπολη λοιπόν σας είπα ότι οι 8 υποψήφοι δημιουργούν ένα πολύχρωμο σκηνικό στην Ηλιούπολη. Προφανώς τα προγνωστικά λένε σίγουρα για αναγνώση στο δεύτερο γύρο και μάλλον, αν και εκεί υπάρχουν συγκινούντα δοχεία, μάλλον για τον κύριο Βασίλη Βαλασόπουλο στον επίσημο υποστηριζόμενο από το ΠΑΣΟΚ. Αν και εκεί σας ξαναλέω, μεταξύ των δύο υποψηφίων από το χώρο του ΠΑΣΟΚ έχουν δημιουργηθεί έτσι έντονες οξυμένες καταστάσεις και αυτό το πράγμα υπάρχει δεν ξέρω κατά πώς θα δυνατήσει. Μάλιστα, Νεκτάρια, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ στα Δυτικά Νέα και το πλούσιο ρεπορτάζ σου. Εύχομαι καλή δύναμη. Θα έχουμε εκ νέου συνάντηση σύντομα. Ευχαριστώ. Εμείς θα περάσουμε σε ένα άλλο θέμα τώρα. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και οι ΗΠΑ έχουν οδηγήσει τους λαούς σε βαθιά κρίση, δήλωσε ο κ. Μίκης Θεοδωράκης στο πλαίσιο των εργασιών της 9ης Συνόδου του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κοινοβουλίου. Η Σύνοδος διοργανώθηκε από το Δήμο Αθηναίων σε συνεργασία με τη Βουλή των Ελλήνων και έχει ως θέμα την Ευρώπη και την ελληνική της κληρονομιά. Σφοδρή επίθεση κατά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και των Ηνωμένων Πολιτειών εξαπέλυσε παρουσία του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων Φίλιππου Πετσάλνικου και του Δημάρχου Αθηναίων Νικήτα Κακλαμάνη, ο Μίκης Θεοδωράκης. Ο μεγάλος μουσικοσυνθέτης εκμυστηρεύτηκε, όπως είπε, το μεγάλο όραμά του κατά την έναρξη της 9ης Συνόδου του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κοινοβουλίου που πραγματοποιήθηκε στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Η διαχρονική Ελλάδα του μέτρου, του αληθινού, του ωραίου και του ανθρώπινου θα μας βοηθήσει να φτάσουμε στις πηγές της αρμονίας, που είναι η αντίθεση του χάους που σήμερα κυριαρχεί επάνω στις ζωές μας. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Φίλιππος Πετσάλνικος, τόνισε ότι θέμα της Συνόδου είναι η ελληνική κληρονομιά της Ευρώπης. Θεωρώ ότι ο πολιτισμός μπορεί να διαδραματίσει και πρέπει να διαδραματίσει έναν καθοριστικό ρόλο στην ειρήνη σε παγκόσμιο επίπεδο. Τη σύνοδο διοργάνωσαν ο Δήμος Αθηναίων και η Εταιρεία Τουριστικής και Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου σε συνεργασία με τη Βουλή των Ελλήνων. Την εκδήλωση έκλεισε ο Γενικός Γραμματέας και Ιδρυτής του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κοινοβουλίου, πρέσβης Καρλ Έρικ Νόρμαν. Κυρίες και κύριοι, τα σημερινά Αττικά Νέα έφτασαν στο τέλος τους. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια πάντα ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας. Ιντερβίστα. Σκληρές ερωτήσεις, σκληρές απαντήσεις για την πολιτική.